της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας αξιοθέντες, όρκων ομοίωμεν πρώτου κοσμήτωρος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθησαν σήμερα στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα τρεις τελετές ορκωμοσίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Αρχικά έγινε η ορκωμοσία των αποφύτων του τμήματος Φιλολογίας και ακολούθως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος, καθώς και οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Την τιμητική εκδήλωση της επίδοσης των πτυχίων στους φοιτητές μας. Τους τονίσαμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό για μας, γιατί αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις αυτές στις νεότερες γενιές των Ελλήνων. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα το επιτύχουν πλήρως, γιατί αυτοί είναι επιστήμονες οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού και του ουμανισμού. Και πιστεύω ότι αυτά θα μεταδώσουν. Αυτά έχει ανάγκη η κοινωνία μας, και όταν τώρα τελευταία παρατηρείται μια έκπτωση των αξιών. Επομένως, τους χρειαζόμαστε. Το Πανεπιστήμιο είναι δίπλα τους, τους ξεπροβοδίζουμε και βεβαίως τους δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαστε στην δική τους βοήθεια. Όταν όμως έχεις οπλιστεί, έχεις καταρτιστεί σωστά, και είμαι βέβαιος ότι εσείς έχετε καταρτιστεί σωστά, βλέποντας και μόνο τα ονόματα των καθηγητών που σας μεταλαμπάδευσαν τη γνώση, έχει ένα αβαντάζ, ένα πλεονέκτημα στον διαγωνισμό αυτό. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Κοσμήτωρη, αυτό που προσπαθήσαμε να σας δώσουμε είναι να σας δώσουμε γερές βάσεις, γερά πόδια, και όπως οι φελόποδες στα αρχαία κείμενα και τον Κωνσταντινόπουλε, να πατήσετε πάνω στα κινούμενα αυτά ρεύματα.